Ένας φίλος προχθές σε ένα ποστάρισμα που έκανα για Ισραηλινούς επιδέσμους ήθελε να δει ένα βιντεάκι πώς είναι ο Ισραηλινός επίδεσμος μέσα στη συσκευασία. Βέβαια υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube, αλλά τα περισσότερα είναι στα αγγλικά, κάποια είναι στα γερμανικά. Δεν έχουμε βρει όμως αρκετά βίντεο στα ελληνικά, οπότε θα κάνουμε εμείς ένα βιντεάκι σήμερα. Ο Ισραηλινός επίδεσμος βγαίνει σε δύο μεγέθη, στις 6 ίντσες και στις 4 ίντσες, το οποίο είναι και το πιο διαδεδομένο. Αν δείτε τις συσκευασίες, είναι αεροστεγώς κλεισμένες, έχει αφαιρεθεί το οξυγόνο, έχει εξωτερική συσκευασία αλλά και εσωτερική συσκευασία που κρατάει τον επίδεσμο αποστηρωμένο. Ενδέχεται βέβαια, όταν ο επίδεσμος είναι μέσα στο ΆΙΦΑΚ ή σε μια άλλη θήκη, για κάποιο λόγο να σκιστεί η εξωτερική συσκευασία και να πάρει αέρα όπως αυτός. Όμως αν το ψηλαφίσετε και δείτε ότι είναι σκληρός, καταλαβαίνετε ότι εσωτερικά έχει κρατήσει η δεύτερη συσκευασία, δεν έχει πάρει αέρα και συνεπώς συνεχίζει να είναι αποστηρωμένος. Αν δείτε, υπάρχουν τρία σημεία, τρεις εγκοπές στις οποίες μπορείτε να ασκήσετε το περίβλημα για να φτάσετε στο εσωτερικό. Πάμε λίγο να δούμε τον επίδεσμο λοιπόν πως είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η επιφάνεια η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το τραύμα. Αυτός είναι ο επίδεσμος των 4 ιντσών, δηλαδή έχει μήκος 9,5 περίπου εκατοστά επί 19. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχουν σκεφτεί. Βλέπετε αυτό το πλαστικό εξάρτημα που είναι στην πάνω μεριά του επιδέσμου και τι ακριβώς κάνουμε. Έστω ότι εδώ είναι το τραύμα μας. Να κάνουμε μια γρήγορη επίδειξη να δείτε πώς αυτός ο επίδεσμος δουλεύει. Θα περάσει τον επίδεσμο μέσα από αυτό το εξάρτημα και θα τον γυρίσει ανάποδα ώστε να ασκήσει πίεση, όπως βλέπετε. Ασκείς λοιπόν πίεση στο τραύμα και τη λύγεις και τη λύγεις και τη λύγεις. Τώρα δεν κάνουμε βέβαια επίδειξη εφαρμογής πάνω σε τραύμα, απλά θέλουμε να δείξουμε τον επίδεσμο και όλα τα μέρη του. Θα δείτε εδώ στο τέλος ο επίδεσμος, να πούμε ότι έχει ελαστικές ιδιότητες όπως βλέπετε. Θα τον δούμε αναλυτικά σε άλλο βίντεο. Και κοιτάξτε εδώ τώρα, καταλήγει σε αυτό το εξάρτημα το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί μόνο του πάνω στον επίδεσμο. Έτσι εδώ. Και να πιάσει, χωρίς να χρειαστείτε κάποιο τρίτο υλικό. Αυτός είναι λοιπόν ο Ισραηλινός επίδεσμος. Μόνο και μόνο για να τον γνωρίσουμε πώς είναι μέσα στη συσκευασία του.